18 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και η ταλαιπωρία των πληγέντων συνεχίζεται, με τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ στο Ηράκλειο, Βασίλη Γκεγκέρογλου, για μία ακόμη φορά να αναζητά απαντήσεις τόσο από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, αλλά και τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη. Ο κύριος Γκεγκέρογλου, κατά την ανάπτυξη της ερώτησής του, επεσήμανε ότι όλοι οι Δήμοι που έχουν πληγεί από σεισμούς είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νόμο 4566/18 και να προβούν σε συνολική απαλλαγή των σεισμόπληκτων κατοίκων σε μια σειρά τελών και φόρων. Και το ερώτημά μου είναι, εάν στείλετε τα στοιχεία αυτά από τις υπηρεσίες, από την ΔΑΕΦΚ και συνολικά το Υπουργείο Υποδομών, στους αντίστοιχους δήμους, είναι κυρίως ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδας και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Εγώ θα έλεγα ότι ο Δήμος μέσω της υπηρεσίας δόμησης θα μπορούσε ο ίδιος να ζητά από τους πολίτες να προσέλθουν με την έκθεση αυτοψίας που τους έχουμε δώσει εμείς και που τους έχουν προσυπογράψει όλοι, και μαζί με τα δικαιολογητικά που ο Δήμος κρίνει ότι χρειάζονται, εκεί να γίνεται η ταυτοποίηση. Ο Βασίλης Γκεγκέρογλου για μία ακόμη φορά περιέγραψε την ομοιρία εκατοντάδων πληγέντων από το σεισμό στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή εκεί μια ρύθμιση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η μεταβολή και να πιστοποιείται ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Είναι ένα θέμα. Εφόσον όμως, όπως σωστά είπατε, και ο Δήμος έχει τα στοιχεία, μπορεί να αποστείλει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και να βοηθήσει έτσι στην διαδικασία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κατά τη συζήτηση των ερωτήσεων του βουλευτή Ηρακλείου του Πασόκ Κινάλ Βασίλη Γκεγκέρογλου στην Ολομέλεια της Βουλής, έδωσε θετικές απαντήσεις και δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης ανοικοδόμησης των σχολικών κτηρίων που επλήγησαν από τους σεισμούς. Την ίδια ώρα τέθηκε και το θέμα για την αξιολόγηση της τροπολογίας που βελτιώνει τις διατάξεις για τη στήριξη των οικογενειών των θανάτων από σεισμούς και πλημμύρες. Θα ήθελα να αναφέρω συνολικά, για να υπάρχει μια συνολική ενημέρωση, ότι έχουμε χρηματοδοτήσει τους Δήμους του νομού Ηρακλείου με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδα έχει λάβει χρηματοδότηση 4,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων 1.300.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου 180.000 ευρώ και ο Δήμος Ηρακλείου 100.000 ευρώ. Τέλος, για το θέμα που έχει να κάνει με τη στήριξη των θανόντων, έχουμε καταθέσει ήδη την τροπολογία και θα ήταν μέσα στη λύπη μας που χάσαμε αυτούς τους ανθρώπους, μια χαρά για τις οικογένειες αυτές, γιατί είναι ανήλικα τα παιδιά, δεν υπάρχουν δυνατότητες στήριξης. Όπου αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, η διάταξη αυτή προβλέπει ότι δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο σε συζύγους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό προσώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021 που έπληξε το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος.